Η εικόνα του δέντρου που έπεσε στη Χανιόπορτα προκάλεσε ανησυχία. Μπορεί αυτή τη φορά να μην υπήρξε θύμα ή σοβαρός τραυματισμός, αλλά η σκέψη όλων πήγε στο φρικτό θάνατο που βρήκε ο 50χρονος Παναγιώτης Μητρέλος όταν καταπλακώθηκε από μεγάλο δέντρο στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Το μέγεθος του δέντρου που έπεσε αυτή τη φορά ήταν μικρότερο, ο κίνδυνος όμως παραμένει. Πρόσφατα δεν ήταν το τελευταίο συμβάν. Μπορεί να γίνει το χειρότερο, να σκοτωθεί η οικογένεια, να σκοτωθεί ένας παππούς, ένα παιδί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό και το βλέπουμε σε πολλούς χώρους, όχι μόνο σε αυτό το σημείο και σε άλλες γειτονιές, δέντρα γερμένα, παράξενα. Δεν θέλει πολύ ώρα να γίνει το κακό. Από θαύμα γλίτωσε ένας διανομέας που περνούσε από την περιοχή, ενώ λίγο νωρίτερα μια γυναίκα που περπατούσε στο σημείο θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί. Η πτώση οτιδήποτε αντικειμένων επικίνδυνο, γιατί είναι σε δρόμο κεντρικό και εμείς είχαμε περάσει πριν 5 λεπτά και γυρνώντας το είδαμε. Θα μπορούσε να τύχει στον οποιοδήποτε, είναι δυσάρεστο, αλλά συμβαίνει. Πιθανόν στην πτώση του δέντρου να συνέβαλαν και οι άνεμοι που έπνεαν. Πολλοί πάντως διαπίστωσαν εμβρόντιτοι ότι το δέντρο έπεσε κοντά στη Χανιόπορτα σε ένα πολυσύχναστο σημείο από όπου περνούν μητέρες με καρότσια και μικρά παιδιά καθώς και ηλικιωμένοι. Τα αντανακλαστικά των πεζών θα πρέπει να είναι άμεσα καθώς κανείς δεν γνωρίζει πού ελοχεύει ο κίνδυνος. Υπάρχει ο κίνδυνος και γενικά και για ανθρώπους και για αντικείμενα. Καλό είναι να γίνεται μια συντήρηση για να προσέχουμε και βέβαια και ο κόσμος που περνάει θα πρέπει να έχει αυτό στο νου του. Ο Δήμος πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξει να κάνει κάποια πράγματα για να προστατεύσει και τους πολίτες του και τα αντικείμενα και τα δέντρα που τα θέλουμε για αυτά. Απλώς καλό θα είναι να τα φροντίσουν νωρίς πριν γίνουν τα ατυχήματα. Οπότε μην μείνουμε στα λόγια, μην μείνουμε στο ρεπορτάζ, να πάει και λίγο παραπάνω αυτό. Μετά την πτώση, η πυροσβεστική έσπευσε στο σημείο και το δέντρο απομακρύνθηκε, με τους δημότες να ζητούν για μία ακόμα φορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες παρεμβάσεις για να αισθανθούν οι πολίτες ασφαλείς.